Με παραιτήσεις που αφορούν στελέχη από την κορυφή μέχρι τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφώνεται όπως όλα δείχνουν η εσωκομματική σύγκρουση. Στις παραιτήσεις που ήδη καταγράφονται, προστίθενται πλέον 5 μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος Τεράκλειο, που ούτε λίγο ούτε πολύ δίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ το χαρακτηρισμό του μνημονιακού κόμματος, ζητώντας όπως διευκρινίζουν συγγνώμη από το λαό για τις προεκλογικές δεσμεύσεις που έμειναν στα λόγια όπως τόνισαν. Με τις εξελίξεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί το τελευταίο διάστημα, μας φέραν σε θέση όπου δεν μπορούσαμε να πράξουμε αλλιώς πέρα από ευθυξία προς τον κόσμο και στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία μας έχουν στηρίξει τόσο καιρό, να υποβάλουμε την παραίτησή μας από την Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου, μαζί και μία συγγνώμη προς τον κόσμο για το ότι δεν φτάσαμε την υπόθεση όπως περιμέναμε και όπως ήθελε πολλοί κόσμος και όπως φανταζότανε. Την επιστολή παραίτησης υπογράφουν η Εύα Ανδρονικίδη, Πόπη Βαρδάκη, Δημήτρης Γουρνιανάκης, Κλειώδερ Μιτζάκη και Μιχαέλα Ρεμιεδάκη από την Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, που ασκούν σκληρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, που διευκρινίζουν ότι μεταλλάσσεται σε μνημονιακό κόμμα που δικαιολογεί ή στηρίζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακυρώνεται και μεταλλάσσεται σε μνημονιακό κόμμα που δικαιολογεί ή στηρίζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές, πραξικοπήματα και αντισυνταγματικές ενέργειες. Όλα πλέον αποφασίζονται από μια μικρή στενή κυβερνητική ομάδα που δρά υπεράνω οργάνων και συλλογικών διαδικασιών και δεν λογοδοτεί πουθενά. Η κυβέρνηση τώρα αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ με τον Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει και παίρνει μέτρα, ως προαπαιτούμενα μέτρα, τα οποία δεν θα έπαιρνε καμία άλλη κυβέρνηση μνημονιακή από αυτές που κατηγορούσαμε όλοι μας ως μέλη κινημάτων που αντιμαχόμασταν τη μνημονιακή πολιτική που εφαρμοζόταν στη χώρα. Ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Και προσωπικές, το έχω ξαναπεί, αλλά και πολιτικές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταλάβει ή δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, ότι δεν είμαστε αντιπολίτευση, ότι δεν είμαστε στο 4, στο 11, στο 10%, στο 12%. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια κυβέρνηση συνεργασίας διαχειρίζεται το μέλλον της χώρας. Αυτό, αν δεν το καταλάβουμε, σύντομα θα φτάσουμε πάλι στο 4%. Η εσωκομματική κόντρα, όπως όλα δείχνουν, εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα, καθώς στην ίδια επιστολή τους οι 5 παραιτηθέντες προχωρούν σε δρυμή επίθεση και κατά τοπικών στελεχών του κόμματος, κάνοντας λόγο για μικροηγεμονισμό. Με πικρή προσωπική εμπειρία, διαπιστώσαμε ότι όλο αυτό το διάστημα η διάβρωση δεν άφησε ανέγγιχτο τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ. Η υποστήριξη του δόγματος δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο κυβερνητισμός πάσει θυσία και παντός καιρού η δημιουργία ενός μηχανισμού προσωπικών επιδιώξεων, αυτοπροβολής και μικροηγεμονισμών. Το χτύπημα απέναντι σε όποιον έχει αντίθετη άποψη, καθώς και ο αδιαφανής τρόπος στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού, είναι αντιλήψεις και πρακτικές που κυριάρχησαν στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ και θυμίζουν περισσότερο ένα αστικού τύπου κόμμα παρά ένα ενδιαφέρον εγχείρημα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Θεωρώ ότι είναι άδικο, θίγει όλους τους συντρόφους, όλους, στο νομό Ηρακλείου, και είναι άδικο γιατί αν αυτή τη στιγμή τα βάλουμε κάτω, πρέπει να δούμε ποιοι διαχειρίζουν και ποιοι είναι οι ηγεμόνες και το παίζουν οι ηγεμόνες και κουνάνε το δάχτυλο.